Ένα σημαντικό ορόσημο επιτέθηκε στο έργο ναυπήγησης της φρεγάτας F-126 του Γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού με την πρώτη τελετή κοπής πρώτου μεταλλικού ελάσματος στο ναυπηγείο Πιν του Βόλγκαστ, που συμμετείχαν περισσότεροι από 200 καλεσμένοι. Αυτό σηματοδοτεί την έναρξη της φάσης ναυπήγησης των πολύ ισχυρών φρεγατών που αναμένεται να προσδώσουν νέο κύρος στο πολεμικό ναυτικό της Γερμανίας. Ο Αρνούτ Ντάμεν, διευθύνων σύμβουλος της Ντάμεν Shipyards, τόνισε την πρόοδο του έργου και τον ρόλο που θα έχει στην ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης των γερμανικών και ευρωπαϊκών αμυντικών βιομηχανιών. Το έργο ναυπήγησης F-126, που περιλαμβάνει συνεργασία με την Blom Voss και Thalys, διακρίνεται για τη γρήγορη φάση ανάπτυξής του και την παγκόσμια αναγνώριση ως ένα από τα πιο συναρπαστικά έργα κατασκευής φρεγατών με τρομακτικό εκτόπισμα περίπου 10.550 τόνων. Η σύμβαση ναυπήγησης 4 φρεγατών F-126 με δυνατότητα προαίρεσης για άλλες 2 ανατέθηκε σε Damen Naval, Blom Voss και Thalys από τον Οργανισμό Διαχείρισης Εξοπλισμού της Bundeswehr τον Ιούνιο του 2020. Αυτό το έργο είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία του γερμανικού ναυτικού και αποτελεί κομβικό βήμα για τον εξυγχρονισμό των ναυτικών δυνατοτήτων της Γερμανίας. Με μήκος 166 μέτρα και εκτόπισμα έως 10.000 τόνους, οι φρεγάτες F-126 θα είναι οι μεγαλύτερες στο γερμανικό στόλο. Η κατασκευή τους θα γίνει εξ ολοκλήρου στη Γερμανία, υποδηλώνοντας μια όθηση στην εθνική ναυπηγική βιομηχανία για την αύξηση απασχόλησης του εγχώριου δυναμικού, με το πρώτο πλοίο να έχει προγραμματιστεί να παραδοθεί το 2028. Στο site μας nemeshd.gr θα βρείτε μια πλήρης ανάλυση των δυνατοτήτων του πλοίου αυτού που μπορείτε να διαβάσετε. Πείτε μας τη γνώμη σας για την εξέλιξη αυτή στα σχόλια κατά από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει να σας αρέσει το βίντεο μας και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στο nemeshd με ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nemeshd.gr.